ο σκουπιδότοπος, γιατί για σκουπιδότοπο μιλάμε. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, Άννα. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια ακούμε ότι πλέον δεν την ονομάζουν λεωφόρο σχιστού, αλλά λεωφόρο απορριμμάτων. Θα ξεκινήσει ο Γιάννης ο Κούβαρης να σας δείχνει την εικόνα. Στα πάρκινγκ που βρισκόμαστε, δίπλα στους δρόμους ακριβώς που μπαίνουν τα αυτοκίνητα, μπορεί κανείς, Άννα, κυριολεκτικά να βρει πάσης φύσης υλικά. Θέλει κλαδιά, γλάστρες, χλωροτάπητα, όπως είναι ολόκληρα δέντρα ξεραμένα, πεταμένα εδώ. Βλέπετε σακούλες με μπάζα, τον πετό που ήδη έχει χορταριάσει πάνω από τόσο καιρό που έχει μείνει μαζί με όλα αυτά τα υλικά. Ό,τι πραγματικά φανταστεί κανείς μπορεί να βρει εδώ. Από καλώδια, καναπέδες, ό,τι περισσεύει στο σπίτι του καθενός, το φέρνει εδώ και το πετάει. Αυτό που είπε στο κομμάτι με τους Δήμους, τι ακριβώς συμβαίνει. Τα πάρκινγκ αυτά, Άννα, ανήκουν σε διάφορους Δήμους. Mm-hmm. Εμείς συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο πάρκινγκ που ανήκει στο Δήμο Κερατσινίου. Πιο κάτω είναι το Δήμο Σπεράματος, Χαϊδαρίου, Εγάλεο. Ο κάθε Δήμος λοιπόν έχει το πάρκινγκ του. Θα πούμε ότι οι Δήμαρχοι, όλοι, με όλους όσοι επικοινωνήσαμε μάλλον, μας είπαν ότι αυτά τα πάρκινγκ καθαρίζονται. Αυτό μας το επιβεβαίωσαν και από την ΠΕΣΥΔΑΠ, από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο δηλαδή. Αθήνας Πειραιά. Καθαρίζονται εδώ βλέπουμε, πάρα πολύ συχνά δεν βλέπουμε μέσα στην σκουπίδια, δεν βλέπουμε σκουπίδια τα οποία γίνονται μέσα σε 2 ώρες, ούτε σκουπίδια που γίνονται μέσα σε 1 απόγευμα. Όχι, είναι σκουπίδια, Άννα, τα οποία γίνονται μέσα σε 3 μέρες, να πούμε, με φορτηγά που έρχονται κάθε βράδυ. Δηλαδή, το πρωί τα μαζεύουν τα απορριμματοφόρα των Δήμων και το βράδυ έρχονται φορτηγά με τόνους σκουπίδια και τα αφήνουν εδώ. Γιατί όπως μας ενημέρωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν, στο χιτά για να αφήσει κανείς τα σκουπίδια του, τα μπάζα του, πάει 50 ευρώ ο τόνος. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι, έρχονται εδώ αργά τη νύχτα, που δεν υπάρχει φύλαξη, που δεν υπάρχει αστυνόμευση. Να πετάξουν τα σκουπίδια. Και είναι τζάμπα και αφήνουν ακριβώς ανενόχλητη τη δουλειά τους. Τώρα λοιπόν, επειδή ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Αθήνας Πειραιά προσπάθησε να βρει μια λύση, γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι οι άνθρωποι ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, αποφάσισαν εδώ στα πάρκινγκ να βάλουν και στην είσοδο και στην έξοδό τους μπάρες από πετόν, προκειμένου να μην μπορούν να μπουν τα φορτηγά το βράδυ και να αφήσουν τα σκουπίδια τους. Το θέμα όμως είναι ότι αν μπουν μπάρες, πώς θα μπαίνουν τα αυτοκίνητα, αφού αυτά εδώ πέρα είναι πάρκινγκ. Προκειμένου να μπορούν να σταματάνε λίγο, να παίρνουν μια ανάσα, οτιδήποτε άλλο μπορούν να κάνουν στα πάρκινγκ όταν σταματούν οι οδηγοί από το ταξίδι τους. Ο άλλος λεωφόρος σχιστού περνάνε καθημερινά πάρα πολλά αυτοκίνητα και πάρα πολλοί οδηγοί. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Υπήρχε και μια άλλη λύση, Άννα, να τοποθετηθούν κάμερες, αλλά από τη Γενική Προστασία Δεδομένων δεν κατέστη εφικτό αυτό, δεν δόθηκε η άδεια για την τοποθέτηση κάμερας εδώ προκειμένου να μπορούν να ελέγξουν. Όπως επίσης δεν γίνεται να τοποθετηθεί κάποιος αστυνομικός, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να περιφρουρεί, να περιπολεί τον χώρο για να μην μπαίνουν τα φορτηγά και αφήνουν αυτά τα μπάζα. Στο διατάφτα, ποια είναι η λύση που προτείνουν οι δήμαρχοι? Υπάρχει. Οι δήμαρχοι λοιπόν σε συνεννόηση με την ΠΕΣΥΔΑΠ και την περιφέρεια αποφάσισαν να βάλουν αυτές τις μπάρες από μπετόν. Δηλαδή μέσα στη βδομάδα, Άννα, θα δούμε, αν όχι μέσα στη βδομάδα, μπορεί ακόμη και αύριο να καθαρίζεται ο χώρος. Εδώ τα πάρκινγκ όλα και αυτό και τα πιο κάτω και τα πιο πάνω θα καθαριστούν και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι μπάρες από μπετόν προκειμένου να μην μπορούν τα φορτηγά να προσεγγίσουν και να ρίξουν τα απόβλητα, τα μπάζα, οτιδήποτε έχει ο καθένας, ό,τι του περισσεύει και το αφήνει εδώ. Αυτή θα είναι η λύση. Για το αν θα είναι προσωρινή ή αν θα πιάσει τόπο, αυτό θα το δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ που θα κάνουμε. Γιατί αν μπορέσουν και αυτές οι μπάρες τους αποτρέψουν, θα είναι ευχής έργο. Από εκεί και πέρα, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, πρέπει να δούμε ποιος άλλος τρόπος θα βρεθεί, αφού ήδη είπαμε ότι έχουν αποκλειστεί οι 2 τρόποι. Ο αστυνομικός και οι κάμερες ασφαλείας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή η λύση έγινε με συνεννόηση τόσο της περιφέρειας, των Δήμων, όσο και της ΠΕΣΥΔΑΠ. Για να δούμε αν επιτέλους θα βρεθεί κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μας απασχολεί χρόνια. Να πει κανείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μαρία Βούσουλα. Όλες αυτές τις μέρες η Μαρία